Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή. Θα αναρωτιέστε γιατί ήρθα πριν τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη. Ο λόγος δεν είναι ότι διπλώνει ο χάρτης και συμπίπτουν. Ο λόγος είναι ότι έχω αποφασίσει να ξεκινήσω από σήμερα και όλο το φθινόπωρο μια σειρά από παρεμβάσεις, από περιοδίες και συναντήσεις με τους φορείς σε κάθε περιφέρεια για να ελέγξουμε μαζί το πώς προχωράει η υλοποίηση των εξαγγελιών που από κοινού καταλήξαμε στα περιφερειακά συνέδρια. Που κατά την άποψή μου ήταν μια πολύ σημαντική τομή, ένας θεσμός που μας δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει συλλογικά να κουβεντιάζουμε, να συνθέτουμε και να καταλήγουμε σε αποφάσεις για την αναπτυξιακή προοπτική του κάθε τόπου ξεχωριστά για να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του κάθε τόπου. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη λοιπόν σημασία είναι να δούμε την ταχύτητα υλοποίησης, πού υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες, διότι αν καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλα όσα από κοινού σχεδιάσαμε, πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη για κάθε περιφέρεια, ξεχωριστά. Γνωρίζω ότι για την περιφέρεια Κρήτης έχουν τα 3-7 χρόνια δρομολογηθεί πιστώσεις ικανοποιητικές, μεγαλύτερες σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σημασία όμως δεν έχει μόνο η δρομολόγηση των πιστώσεων, αλλά και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές δυσκολίες και αγκυλώσεις, ξέρεις εσύ από αυτές, αγαπητέ Περιφερειάρχη, για να ξεκινήσει η υλοποίηση πολύ σημαντικών έργων για την περιοχή, συνολικά για την περιφέρεια της Κρήτης. Και βεβαίως για τα Χανιά και για τον νομό, εκτός από σημαντικά έργα σαν αυτά που είπαμε πιο πριν, Παλιόχωρα, Κάντανος, Αποκόρονας, εμείς θέλουμε να τρέξουν πιο γρήγορα και έργα σημασίας ιδιαίτερης, αγαπητέ Δήμαρχε, για την πόλη των Χανίων, όπως η μεταφορά του στρατοπέδου, και μια σειρά από άλλα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Θα μας πείτε και καινούργια. Καλά, αυτό ποτέ δεν θα μείνουμε χωρίς στόχους και καινούργιες ανάγκες και καινούργια αιτήματα. Και θα ήθελα βέβαια να δούμε και με τον Περιφερειάρχη ειδικότερα το ζήτημα του ΒΟΑΚ και την εξέλιξη, τη δρομολόγηση των διαδικασιών, αλλά και του αεροδρομίου στο Καστέλι. Προσπάθησα έτσι να κάνω μια πρώτη καταγραφή, αλλά εδώ φαντάζομαι ότι θα καταγράψω πολύ περισσότερα με τις δικές σας παρεμβάσεις.